Τέταρτος λοιπόν αγώνας, στα 81 κιλά. Στέφανος Στεφανόπουλος στην κόκκινη γωνία με τα κίτρινα γάντια. Μοτσάκος Δημήτρης με τα μπλε γάντια στην, κόκκινη, στην μπλε γωνία. Στεφανόπουλος με την κόκκινη εμφάνιση, Μοτσάκος με τη μαύρη. Στεφανόπουλος προσπαθεί να περάσει το δεξί του χτύπημα πάνω από την κάρτα του Μοτσάκου. Άσο, προσπαθεί να δουλέψει τον άσο του, πέρασε τώρα το δεξιέ του direct ο Μοτσάκος. Ο Στεφανόπουλος με ένα πολύ ωραίο σερί προσπάθησε να κλείσει στη γωνία τον Μοτσάκο. Αριστερό ανοιχτό uppercut από τον Μοτσάκο πάνω στην άμυνα του Στεφανόπουλου. Δουλεύει τώρα τα uppercuts ο Μοτσάκος. Διπλό αριστερό τζέμπ από τον Μοτσάκο. Περνάει τώρα τη δεξιά του, το δεξί του κροσέ ο Μοτσάκος. Δεξιά κόντρα από τον Στεφανόπουλο, η απάντηση άμεσα με δεξί, ανοιχτό κροσέ από τον Μοτσάκο. Αριστερό δεξί. Από τον Μοτσάκο. Κάνει ένα πρόβλημα πάνω στην άμυνα του Στεφανόπουλου. Ανοιχτό αριστερό κροσέ από τον Μοτσάκο. Πολύ ωραία δουλειά από τον Μοτσάκο, ο οποίος πέρασε τα uppercuts. Αριστερό, δεξί, αριστερό, πάλι δεξί και σήκωσε και ένα αριστερό κροσέ. Ένα πολύ ωραίο σερί από τον Μοτσάκο στο τέλος του πρώτου γύρου. Είναι σημαντικό να πούμε ότι στο πρώτο πρωτάθλημα επαγγελματικής μαχίας με τον ίδια του ΣΕΠ έχουμε δει πάρα πολύ καλούς τεχνικά αγώνες. Αγώνες οι οποίοι μας δίνουν το ερέθισμα να πούμε ότι το μέλλον θα είναι σίγουρα πάρα πολύ καλό για την ελληνική επαγγελματική πυγμαχία. Και όπως πολύ σωστά ανέφεραν όλοι οι προηγούμενοι πρωταθλητές και προπονητές συγκεκριμένοι από αυτούς, ήταν καιρός να γίνει η συγκεκριμένη κίνηση. Όλοι το περιμέναμε. Προσπαθεί να περάσει το αριστερό ανοιχτό κροσέ, η απάντηση άμεσα από τον Μοτσάκο. Πέρασε την κόντρα πάλι ο Μοτσάκος. Πρέπει να σηκώσει το δεξί του χέρι ο Στεφανόπουλος.
ξέρει που επιχείρησε ο Στεφανόπουλος. Αριστερό δεξιά από τον Μοτσάκο. Δουλειά με το αριστερό τσέπα από τον Κέψουλα και χαμηλά από τον Στεφανόπουλο. Με την κόκκινη εμφάνιση Στεφανόπουλος, με τη μαύρη ο Μοτσάκος. Δουλειά τώρα επίσης προσπαθεί να κλείσει την απόσταση ο Μοτσάκος και να δουλέψει τα uppercuts από κοντά. Τζέπ τώρα από τον Μοτσάκο και ανοιχτό χτύπημα πάνω από την guard του Στεφανόπουλου. Έχει ανοίξει το παιχνίδι σε αυτό το γύρο. Οι άμυνες έχουν χαλαρώσει. Τελειώνει ο γύρος. We want to welcome Ernesto Hust, the big champion from K1 level. Ernesto, it's a big honor that you are with us. Mm. How you see the level and generally how you see this first step of the boxing professional sport in Greece? Well, I don't know how long it is. It's already a few months. So okay. So we don't have a big background. No, not yet. But I think they will get it with the experience, and they make a good start, I think. And keep up the level and start growing. Okay, Ernesto, it's a big honor for us. Thank you. Nice to be with us, and hope that you will see you soon in Greece. I hope to be back. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Ο μεγάλος πρωταθλητής, ο Ernesto Hust. Ο Μοτσάκος προσπαθεί τώρα, δίνει τα uppercuts έχοντας κλείσει στη γωνία το Στεφανόπουλο. Στεφανόπουλος, ο οποίος προσπαθεί τώρα να περάσει την κόντρα πάνω από την γκάρτ του Μοτσάκου. Ταυτόχρονα αριστερό τσέκ για τους δύο αθλητές. Ανοιχτό αριστερό κροσέ από τον Μοτσάκο. Στεφανόπουλος, ο οποίος προσπαθεί να οδηγήσει τώρα με τη σειρά του στη γωνία τον Μοτσάκο. Έξυπνα ο Μοτσάκος, φεύγει.
Ανοιχτό δεξί, κροσέ από τον Μουτσάκο. Αριστερό δεξί από τον Μουτσάκο και η δουλειά τώρα πάνω στη γωνία έχοντας κλείσει τον Στεφανόπουλο. Τελειώνει ο τρίτος γύρος. Κύριο Στεφανόπουλος. Να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του ΣΕΠ, κύριε Στεφανόπουλε, μέχρι στιγμής εντυπώσεις σας από την πρώτη διοργάνωση και γενικότερα το επίπεδο των πυγμάχων θέλουμε να μας αναφέρετε. Για αρχή του πρωταθλήματος είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Εύχομαι να πάει πολύ καλύτερα. Είναι ακόμα στα σπάργανα, αλλά ήδη έχω συζητήσει με πολύ καλούς πυγμάχους που δεν φοβούνται πλέον να ασχοληθούν με την πυγμαχία σοβαρά και πιστεύω ότι θα φτάσει και που της αξίζει η επαγγελματική πυγμαχία. Πιστεύω ότι θα βρει τον δρόμο της. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στο ΣΕΠ και γενικότερα την επόμενη φορά ακόμα υψηλότερο επίπεδο, γιατί είναι δεδομένο ότι με την εμπειρία θα έρθουν και πολύ καλύτεροι αθλητές. Ήδη συζητάω με πολύ καλούς αθλητές και ήδη θέλουν να βγάλουν επαγγελματική κάρτα. Και πιστεύω τέλος πάντων να σοβαρευτεί και λίγο η επαγγελματική πυγμαχία στην Ελλάδα. Γιατί τώρα πλέον υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Στεφανόπουλε. Ο πρόεδρος του ΣΕΠ, ο οποίος έδωσε το πλαίσιο που θα κινηθεί από εδώ και πέρα η ελληνική επαγγελματική πυγμαχία. Εγκατάλειψη στο τέταρτο γύρο από τον Στέφανο Στεφανόπουλο. Είναι τεχνικό. Ουσιαστικά με νίκη τον Δημήτρη Μουτσάκο με τεχνικό νοκάουτ στο τέταρτο γύρο. Πολύ καλή εμφάνιση και από τους δύο αθλητές. Ολοκληρωμένο παιχνίδι από τον Δημήτρη Μουτσάκο.